Γεια σας και καλή χρονιά. Είστε στην υβριδική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλβη Μιχαηλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Με ήττα αποχαιρέτησε το 2023 η Arsenal που έχασε με 2-1 από την συμπολίτησά της Fulham. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο Craven Cottage, ωστόσο οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ολική ανατροπή και έριξαν τους κανονιέριδες στην τέταρτη θέση. Σε απόσταση αναπνοής, στον μείον ένα βαθμό από την Arsenal βρίσκεται η Tottenham που επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με 3-1 εντός έδρας της Bournemouth. Τα σπυρούνια είχαν σε μεγάλη βραδιά τον Σον που σκόραρε και έφτασε τα 12 τέρματα στη φετινή Premier League. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός είπε αντίο στο 2023 με νίκη 85-71 κόντρα στον Άρη, η οποία όμως του άφησε γλυκό πικρή γεύση, καθώς είδε τον Τόμας Γουόκαπ να αποχωρεί τραυματίας με ελαφρύ διάστρεμα και να είναι αμφίβολος για τη διαβολοβδομάδα της EuroLeague. Με ιδανικό τρόπο έκλεισε τη χρονιά και ο Παναθηναϊκός, που χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες, νίκησε με 92-79 το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά, παραμένοντας αίτητος. Πάμε τώρα να δούμε τι ξεχωρίζει από το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα. Έχουμε ντέρμπι στο Anfield ανάμεσα σε Liverpool και Newcastle. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Μία προσφορά της Betsson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.